Γεια σας φίλοι μας! Έχουμε βάλει λοιπόν όλα αυτά που βλέπετε εδώ πάνω στο τραπέζι, γιατί? Γιατί θα θέλαμε να σας δείξουμε ένα haul, αλλά τι haul, τι αγορές έχουμε κάνει? Έχουμε κάνει τα haul της καραντίνας. Το haul του μένοντας σπίτι, όπως μετράμε πολλές μέρες πλέον και εύχομαι να είμαστε προς το τέλος αυτής της καραντίνας και αυτός ο κορονοϊός πραγματικά να φύγει από, όχι μόνο από τη χώρα μας, από γενικά να φύγει από όλους, από όλες τις χώρες. Εγώ και ο Νικόλας λοιπόν θα σας δείξουμε ένα-ένα τι πήραμε. Τι πήραμε αυτές τις ημέρες, τι αγορές κάναμε. Οι πιο πολλές αγορές γίνανε μέσω e-shop και οι άλλες αγορές γίνανε από σούπερ μάρκετ, που πολλές φορές, πολλά σούπερ μάρκετ έχουν και μέσα παιχνίδια. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ελπίζω να σας δώσουμε και μια ιδέα. Να θυμίσω σε όσοι δεν ξέρετε ότι αυτά προορίζονται όλα για τον Νικόλα. Η ηλικία του είναι σχεδόν 5 χρονών. 4! Ναι, σε 1,5 μήνα θα γίνει 5. Και επίσης προτιμήσαμε να αγοράσουμε και παιχνίδια τα οποία θα απασχολούν και εμάς τους γονείς. Λοιπόν, ξεκινάμε. Από τα πρώτα που είχαμε πάρει και πάντα ήθελα να παίζει και ο Νικόλας, όπως έπαιζα και εγώ μικρή. Νικόλα, όχι και τα παλιά. Όχι, αυτά είναι παλιά, αυτά τα είχαμε. Λοιπόν, το παιχνίδι που πήραμε στην αρχή είναι το Μάντεψε Ποιος. Το συγκεκριμένο το πήραμε πριν κλείσουν τα καταστήματα. Το πήραμε από το Public. Το έπαιζα πάρα πολύ μικρή αυτό το παιχνίδι, παιδιά. Δεν ξέρω εσείς. Πολύ μικρό. Και εσύ μικρός και εγώ μικρή, ναι. Θα ήθελα να μου πείτε από κάτω αν το παίζατε κι εσείς. Είναι η μίνι έκδοση. Νόμιζα στην αρχή ότι θα ήταν μεγαλύτερο, αλλά δεν πειράζει. Δηλαδή, θα σας δείξω. Δεν έχει που σηκώνονται και κλείνουν τα πορτάκια ή τα μπελίτσες. Είναι έτσι. Και είναι πάρα πολύ ωραίο για τα παιδιά, γιατί έτσι καταλαβαίνουν και τη διαφορετικότητα που έχουν οι άνθρωποι πέρα από τα χρώματα, και διαφορετικά μάτια και μαλλιά και το τι φοράνε, και είναι πραγματικά πολύ όμορφο και εύκολο παιχνίδι. Συνεχίζουμε στο επόμενο που πήραμε. Κοιτάτε τι πήραμε, κοιτάτε τι έβαλα τόσα πολλά. Ναι αγαπά, αλλά αυτά είναι τα παλιά. Δεν πήρα. Εντάξει. Εμένα μου άρεσε πάντα να παίζω το παιχνίδι όνομα Ζώπραγμα. Πραγματικά τρελαίνομαι για αυτό το παιχνίδι και νομίζω ότι είμαι στους καλούς παίκτες. Το καινούριο παιχνίδι που παίζει τώρα, το όνομα Ζώπραγμα, είναι αυτό εδώ. Έχει μαζί κάρτες και κατηγορίες. Για παράδειγμα, σου δίνει κατηγορίες λουλούδι, σου δίνει κινούμενα σχέδια. Mickey Mouse. Τραγουδιστή. Σου δίνει την κατηγορία και σου και επιλέγει τυχαία ένα γράμμα και ο πιο γρήγορος πατάει. Πατάει το κουμπί, μαζεύει πιο πολλές κάρτες, είναι και ο νικητής. Συνεχίζουμε τα παιχνίδια και μετά θα πάμε στα επιτραπέζια και στα puzzle που μας αρέσουν πάρα πολύ. Είναι αυτό εδώ. Άλλο ένα παιχνίδι που έπαιζα μικρή, είναι ο κροκοδίλιας. Όταν έπαιζα μικρός. Και ο Νικόλας τώρα θα το παίζει μικρός. Όσους δεν το ξέρετε και θα ήθελα πραγματικά να μου πείτε, όσοι είστε ειδικά στην ηλικία μου 30+, αν το παίζατε, πατάς, είσαι σαν οδοντίατρος, τυχαίο, πατάς τα δόντια και δεν ξέρεις ποιο δόντι τον πονάει τον κροκόδιλο. Αχ, να το, έκλεισε. Να πω πως, εμείς έχουμε βάλει ονόματα στα δόντια, γιατί βάλαμε ονόματα στα δόντια του κροκόδιλου. Και όποιος μπαίνει από το κινητό. Ναι, γιατί δεν μιλάμε μόνο στο κινητό με τον παππού και τη γιαγιά, ειδικά στα Γιάννενα και την ξαδερφούλα μας, αλλά παίζουμε κιόλας μέσα από το κινητό και έτσι αντί να λένε αυτό και εκείνο, αυτό και εκείνο, κάτσε να το φτιάξω. Αντί να λένε ποιο δόντι θέλουν να πατήσουν, θα λένε το νούμερο. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Αυτό το πήρα από το σούπερ μάρκετ, έχω να σου πω. Συνεχίζουμε. Το παιχνίδι που πήραμε, που είναι καταπληκτικό, το είχαμε δει από το φίλο μας τον Πέτρο, είναι ο Μουτζούρης. Ο Μουτζούρης. Είναι σίγουρο παιχνίδι, σας το προτείνω να το πάρει. Είναι πολύ οικονομικό παιχνίδι, είναι πολύ εύκολο παιχνίδι. Ο τρόπος που παίζεται είναι... Όποιος έχει το Μουτζούρη μόνο, κάνει. Χάνει. Και τι τον κάνουμε?
Αναφτύγουμε! Το μπουτζουρώνουμε! Είναι ένας μαρκαδόρος μαύρος που κάνει, είναι για face painting και όποιος μένει, που είναι ο μουτζούρης, νάτος και όποιος μένει στο χέρι με αυτόν εδώ το μουτζούρι, χάνει. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Όποιος έχει δυο μεγές μουτζούρι! Ναι! Και είναι πάρα πολύ έξυπνο και ωραίο δώρο για γενέθλια. Αυτό είναι του παπά. Γι' αυτό είναι η φάμα. Αφού προτίμησε ο Νικόλας να πάμε σε αυτή την κατηγορία, επιλέξαμε για μας το κυνήγι ερωτήσεων. Αυτό είναι 1200 ερωτήσεις με διαφορετικά θέματα. Εμείς βρήκαμε, γιατί έχει 9 νομίζω κατηγορίες, 8 δεν θυμάμαι, κυνήγι ερωτήσεων, κόσμος και περιβάλλον. Και το άλλο, Νικόλα μου, τι είναι, ιστορία, μυθολογία. Ιστορία, μυθολογία. Αυτά ήταν μέσω e-shop, τα κάναμε αγορά από το βιβλιοπωλείο Ευρυπίδης. Μέσα στον Ευρυπίδη θα ήθελα να σας δείξω και αυτό εδώ που επιλέξαμε. Είναι ένα puzzle. 200 κομμάτια puzzle και 10 μέρη του σώματος και ένα βιβλίο με 32 σελίδες που δείχνει ακριβώς το σώμα και τα μέρη του σώματος. Έχω να σας πω πως όλο το puzzle έχει ύψος 1,30. Είναι σαν ένα κανονικό παιδί, σαν ένας κανονικός άνθρωπος. Πάρα πολύ ωραίο puzzle. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Η ηλικία του είναι για 6 χρονών και πάνω, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο να κάτσετε να το κάνετε όλοι στο σπίτι. Το αγοράσαμε από το Ευρυπίδη κάπου 18 ευρώ. Συνεχίζουμε στα puzzle. Αυτό δεν, εγώ μιλάω τώρα. Έλα, πες εσύ, αγάπη μου. Αυτό είναι ένα λίγο. Εδώ δείξω. Που γραφίζουμε τα ζώα και έχει νούμερα εδώ, δεν βλέπετε. Αυτή τα πότα. Λοιπόν, εφόσον πήγε ο Νικόλας σε αυτή την κατηγορία, πήραμε πάρα πολλά βιβλία, όχι πολύ μεγάλα, από σούπερ μάρκετ και συγκεκριμένα τα πήραμε από Γαλαξία και από Σκλαβενίτη. Για να χρωματίσουμε, το συγκεκριμένο βιβλίο που έδειξε ο Νικόλας έχει τα ζώα, γιατί τη λατρεύει ο Νικόλας ζώα. Εδώ επέλεξα αυτό εδώ που είναι τα χρωματίζω τα μουσικά όργανα. Πήραμε, του αρέσουν πάρα πολύ τα παραμύθια, πήραμε ό,τι παραμύθι βρήκαμε, το πήραμε στο να το χρωματίσουμε. Αυτά είναι μικρά βιβλία και πολύ οικονομικά. Τα πήραμε 1 ευρώ από το Σκλαβενίτη και μέσω e-shop θα το βρείτε και πιο φθηνά. Απλά πήγαμε για ψώνια και πήγαμε και στον πάνω όροφο και αγοράσαμε. Για παράδειγμα είναι κοντορεβιθούλης, η κόκκινο σκουφίτσα, ο Πινόκιο. Πάρα πολύ ωραία επιλογή, μικρά βιβλιαράκια, μπορείτε να τα παίρνετε και μαζί σας και έχει μέσα τα παραμύθια που είναι πάρα πολύ ωραία τα παιδιά να το βλέπουν. Επιλέξε μια άλλη κατηγορία ή εποχές, να ζωγραφίζει. Επίσης πήραμε και αυτό εδώ που είναι, δεν και τόσο. Πήραμε δύο τέτοια. Ναι, ένα για τον Νικόλα, ένα για μας που ζωγραφίζουμε τα μέρη της Ελλάδος. Έχει για παράδειγμα αρχαία Ολυμπία εδώ, μα, το βλέπετε. Να το βάλω εδώ ή να το βάλεις εκεί. Το βλέπετε εδώ. Εδώ είναι εδώ. Τι είναι αυτό, για. Για να γραφήσουμε τα φρούτα. Εδώ, όλα τα εδώ δείξτε το. Εδώ για να γραφήσουμε όλα τα χέρια εδώ. Να γραφήσουμε όλα τα χέρια που έχει εδώ. Ναι. Και δεν έχει μόνο να ζωγραφίζεις, αλλά έχει από κάτω, σου δείχνει, κάτσε να το δούμε και σου δείχνει χώματα. Σου λέει, αυτό είναι εδώ πορτοκαλί, θα το γράφεις και τη λέξη εδώ και θα ζωγραφίσεις και το αντίστοιχο χρώμα. Πάρα πολύ. Ναι. Αυτό είναι, βλέπω και χρωματίζω. Αυτό είναι ασκήσεις. Και το πήραμε 3,20. Σημαίνει είναι ασκήσεις. Για δείξτε το εδώ στην κάμερα, δείξτε απ' έξω, εδώ. Αυτό είναι ασκήσεις. Είναι ασκήσεις. Οι πρώτες σελίδες εδώ, κάνουμε αυτό που κάνω κάθε μέρα είναι να τον βάλω 3 σελίδες ασκήσεις. Αυτό εδώ είναι για να γραφτούμε τι θέλουμε. Μετά, όσο εδώ προχωράς... Εδώ είναι για να γραφτούμε μόνο μέσα στις γραμμές. Όσο εδώ, προχωράς, μαθαίνεις τα γράμματα, φωνή είναι σύμφωνα. Πολύ ωραίο και... Να τελειώσω. Αυτό το πήραμε εκδόσεις Άγκυρα από Σκλαβενίτη και είναι 3,40. Πολύ καλή τιμή αυτό, να κάθεσαι να εκτυπώνεται. Είναι πάρα πολύ καλή τιμή και μετά έχει πολλά συγκεντρωμένα για το παιδί. Ένα άλλο παζλ, γιατί έχουμε πάρει πολλά παζλ. Είχαμε, αλλά έχουμε πάρει και καινούρια παζλ. Γιατί ο Νικόλας λατρεύει τα παζλ. Θα το κάνω εγώ. Εδώ αυτό το παζλ είναι δεινόσαυρος και μας το πήρε η Βιολέτα για είναι τα 5 χρονών. Ναι, και πόσα κομμάτια έχει. 60. Το κάνεις εσύ μόνο σου. Δεν το κάνεις μόνος. Τα 60 κομμάτια τα κάνεις μόνος σου. Αυτό είναι κακά. Είναι κακά. Το όποιος πατήσει τα κακά, αν κάποιος δεν πατήσει, δεν κερδίζει. Και ποιος το πήρε τώρα αυτό. Ο παππούς ο Νικόλας. Αυτό είναι το ούνο.
Αυτό το είχαμε. Αυτό είναι το Uno. Και παίζεται όποιος κερδίζει και χάνει. Άλλο ένα παιχνίδι που έδειξε ο Νικόλας είναι αυτό, ξέρεις που πατάς, πολύ οικονομικό παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Το puzzle που προτιμήσαμε ήταν Dama Queen, είναι δύο διαφορετικά puzzle από 60 κομμάτια το καθένα. Άλλο ένα πάρα πολύ όμορφο puzzle είναι αυτό, τα παιδιά του κόσμου, στην ουσία φτιάχνεις τον χάρτη, έχει 60 κομμάτια ξανά και επίσης πέρα από τα κομμάτια του puzzle έχει και αυτές τις κάρτες εδώ και... που σου δείχνει διάφορους ανθρώπους που ζουν σε διάφορα μέρη του, από το χάρτη. Ναι, Νικόλα, σου δείχνει τους ανθρώπους που μένουν στις χώρες αυτές του χάρτη που φτιάχνεις και πόσο διαφορετική είναι. Πάρα πολύ ωραίο puzzle και αυτό. Λέγεται τα παιδιά του κόσμου, ηλικία 4 και πάνω και τι είναι... Δεσίλας. Αφού πήραμε τόσα τετράδια να ζωγραφίζουμε, να μαθαίνουμε να γράφουμε, δεν έλειψε να πάρουμε και χρώματα. Πήραμε, εδώ όπως βλέπετε, πήραμε πολλά χρώματα, επιλέξαμε... Είναι καινούρια! Επιλέξαμε σειρά Pelican, επιλέξαμε σειρά Big και Faber Castell. Αυτές ήταν οι αγορές που κάναμε για τον Νικόλα. Και να παίζουμε μαζί. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω μια αγορά που έκανα για μένα και ήθελα πολύ καιρό να το κάνω. Και είναι από τα Cherry Box, εδώ. Όσοι δεν ξέρετε, είναι μια εταιρεία και νομίζω είναι στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα πακέτο. Το αγοράζεις, αυτό το πήρα 20 ευρώ. Είναι 20 ευρώ και έτυχε και ήταν και δωρεάν τα μεταφορικά λόγω αυτού που περνά. Λοιπόν, θα τα ανοίξω τώρα μαζί σας. Μου έρχεται λίγες μέρες και δεν το έχω ανοίξει. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Εδώ λέει Spring is in the air. Να σκανάρω αυτό το QR, πως λέγεται, το code με το κινητό. Για πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Τι ωραία πράγματα! Και είναι όλα πραγματικό μέγεθος. Α, μου τα λέει και εδώ πίσω από αυτό το χαρτί. Πρώτο, λοιπόν, έχουμε εδώ. Σίσι κρέμ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε βάζω BB κρέμ συνήθως. Θα ήθελα να το δοκιμάσω και αυτό το Σίσι κρέμ. Όσοι δεν ξέρετε, το Σίσι είναι το Color Correction κρέμ. Το Σίσι αυτό σημαίνει Color Correction και λέει είναι με ενεργά φυσικά συστατικά. Έρχεται για να χαρίσει το δέρμα σου μια ηλιόλουστη... Όχι, είναι να χαρίσει το δέρμα σου μια ομοιόμορφη εμφάνιση. Θα ήθελα να το δοκιμάσω, πραγματικά ανυπομονώ και θα το δοκιμάσω αύριο. Άλλο προϊόν είναι αυτό εδώ. Booster Face Argan Serum. Είναι ο ροζ. Αχ, τέλειο μου και μου τελείωσε ο ροζ, παιδιά. Α, να δείτε το εδώ. Είναι για καθημερινή θρέψη επιδερμίδας. Είναι απίστευτο ότι μπορούν να κάνουν λίγες μόνο σταγόνες από το Booster σε σύντομο χρονικό διάστημα. Καταπληκτικό. Είναι 30 ml, είναι αρκετά μεγάλο. Συνεχίζω με αυτό εδώ. Να σου πω την αλήθεια, δεν τις ξέρω αυτές τις εταιρείες εδώ. Είναι καθαριστικό προσώπου με οξυγόνο για απόλυτη καθαριότητα από τοξίνους και εξισορρόπηση της επιδερμίδας. Τέλειο, τέλειο, 150 ml. Συνεχίζω με αυτό εδώ. Είναι η Bitan με εξειδίκευση στα προϊόντα μαυρίσματος. Οχ, δεν έχω ξαναβάλει τέτοιο. Μας έρχεται από την Αυστραλία για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Θα βρεις στο κουτί μία καθημερινή ενυδατική κρέμα σώματος που χαρίζει σταδιακά ένα hint of color. Πω πω παιδιά. Ανυπομονώ. Δεν μπορώ να το ανοίξω τώρα. Ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Έχει άλλα δύο προϊόντα. Συνεχίζω με αυτό εδώ και είναι highlighting. Ναι, highlighting παλέτα. Τέλεια, για να το ανοίξω. Τέλειο. Τέλειο. Και τελευταίο είναι αυτή η μάσκα εδώ για βαθιά ενυδάτωση και θρέψη των μαλλιών. Από τη ρίζα έως τις άκρες. Όπως σας είπα πριν, ανοίξω το κουτί. Όλο αυτό το αγόρασα, όλα αυτά τα προϊόντα τα αγόρασα 20 ευρώ. Αυτό το χαρτί από πίσω μου έλεγε κανονικά την τιμή όλων και κάνει... Πόσο κάνει, 47, 57, 67, 67... Κάνει περίπου 90 ευρώ όλα αυτά τα προϊόντα. Είναι όλα κανονικά, έχουν όλα κανονικά μέγεθος.
Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πάρα πολύ χαρούμενη. Έτσι πως καθόμαστε στο σπίτι, σίγουρα δεν πρέπει να αφήνουμε τον εαυτό μας. Σίγουρα μπορεί να παίρνουμε πράγματα για το σπίτι, για το παιδί, για ό,τι χρειαζόμαστε, αλλά δεν πρέπει να αφήνουμε και το δικό μας εαυτό, έτσι. Είμαστε μαμάδες, όσοι είστε που με παρακολουθείτε μαμάδες, αλλά φροντίζουμε και το δικό μας σώμα, τα δικά μας μαλλιά, το δικό μας δέρμα και δεν αφήνουμε για τίποτα το δικό μας εαυτό. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, διαφορετικά από τα άλλα. Ξαναλέω ότι ήταν ένα haul ή shop που έχουμε κάνει ενώ περνάμε αυτήν την καραντίνα. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου πείτε στην κατηγορία των παιχνιδιών που πήρα για το παιδί και για μας, αν έχετε κάποια από αυτά και σας αρέσουν, ό,τι ερώτηση έχετε να μου τη γράψετε από κάτω και θα σας απαντήσουμε. Και πείτε μου αν και εσείς είστε φαν της Cherry Box, θα ήθελα να μου πείτε και εσείς την άποψη τη δική σας και αν δεν ξέρω κάτι να μου το πείτε, δεν έχω πρόβλημα, αν έχω κάνει κάποιο λάθος να μου το πείτε από κάτω στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου παρακολουθήσατε. Σας εύχομαι να περνάτε καταπληκτικά ό,τι και να κάνετε, να έχετε πάνω απ' όλα υγεία και μέχρι την επόμενη φορά που θα σας δούμε, πολλά φιλιά. Γεια σας!